Λοιπόν, σε εκείνα τα άλλα, τα πολύ πιο απλά αλλά και πολύ πιο δύσκολα ή τα πολύ πιο εύκολα. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι έργα χωρίς ταλαιπωρία δεν γίνεται να υπάρξει, έργα στο βόρειο οδικό άξονα, και από την άλλη έβλεπα μια είδηση ότι εντός της εβδομάδας ξεκινά το έργο της δημιουργίας ενός κυκλικού κόμβου στην κεντρική διασταύρωση των Γουβών επί της παλιάς εθνικής οδού. Καλημερίζω τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων, τον κύριο Νίκο Σκουλά. Καλημέρα σας από τον 984. Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αυτό τώρα που μαθαίνω εκεί καλό είναι και καλό ακούγεται για την κεντρική διασταύρωση των Γουβών, γιατί το ποιος έχει προτεραιότητα, ποιος δεν έχει και ένα σωρό ατυχήματα του παρελθόντος, εκεί δεν μας απολείπουν, κύριε Σκουλά. Ποια είναι, κυρία Καλέργη? Αγγέλα Δουλγεράκη. Κυρία Δουλγεράκη, η αλήθεια είναι ότι εκείνο το σημείο έχει απασχολήσει πολύ συχνά τα δελτία ειδήσεων ως σημείο πρόκλησης ατυχήματος. Έχουμε την μελέτη, είμαστε έτοιμοι, ξεκινάμε τα έργα εντός της εβδομάδας. Πιθανότητα και σήμερα θα ξεκινούσαν, αλλά επειδή θέλουν να βάλουν εργοταξιακή σήμανση, φοβήθηκαν το ενδεχόμενο της εισβροχής. Πάντως σίγουρα από αύριο και μεθαύριο θα τοποθετούν σημάνσεις για να ξεκινήσει το έργο σε αυτό το κόμβο. Θα είναι ένας κυκλικός κόμβος, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, ο οποίος θα δίνει, δεν θα διακόπτει την κυκλοφορία σε όλη τη διάρκεια της κατασκευής του, θα αυξάνει φυσικά κάθετα την οδική ασφάλεια στην περιοχή και θα υποχρεώνει όλους τους οδηγούς που κινούνται από όλες τις κατευθύνσεις στον άξονα της παλιάς εθνικής οδού και στον άξονα προς παραλία ή προς άνω Γούβες, να έχουν μια πιο συγκρατημένη οδική συμπεριφορά. Η αλήθεια με είναι την ταυτόχρονη, mm-hmm. με την ταυτόχρονη δημιουργία πεζοδρομίων και του κατάλληλου φωτισμού φυσικά, mm-hmm. ο οποίος θα διασφαλίζει και τη νύχτα ακόμα την ορθή κυκλοφορία στην περιοχή. Είναι κρίμα γιατί αποκαθυστέρησε αυτή η παρέμβαση, διότι και τα ατυχήματα ήταν πολλά και με πραγματικά ο κίνδυνος πάρα πολύ μεγάλος και για τους μόνιμους κατοίκους αλλά και για τους επισκέπτες την καλοκαιρινή περίοδο. Λέτε μπαίνει η σήμανση ότι θα ξεκινήσουν αυτή την εβδομάδα οι εργασίες με ένα χρόνο κατασκευής μαζί με τα πεζοδρόμια και συνολικά, έτσι όπως το είπατε κύριε Σκουλά, να είναι ποιος? Κυρία Δουλγεράκη, 6 μήνες τώρα περιμέναμε την έκδοση της κυκλοφοριακής άδειας. Είμαστε έτοιμοι από τα Χριστούγεννα να μπούμε. Και έχει πάει 11 του Μάρτη, 13 του Μάρτη. Μα γι' αυτό σας ρωτάω, γιατί έχουμε μπροστά μας και τουριστική περίοδο και θα πέφτουν οι άλλοι μπροστά στα έργα. Έχουμε λοιπόν, κυρία Δουλγεράκη, εξαντλήσει πραγματικά την υπομονή μας. Είχαμε μία πολύ μηνή καθυστέρηση στην έκδοση της άδειας κυκλοφοριακής ρύθμισης, η οποία πήγε ως γραφειοκρατική προϋπόθεση πολύ πίσω τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή το καθήκον μας είναι, πριν την κορύφωση της τουριστικής σεζόν, να έχει παραδοθεί ο κόμβος. Σημειώστε ότι αρκετά από τα έργα είναι πεζοδρομήσεις, που σημαίνει ότι δεν αφορούν την κυκλοφοριακή πίεση στο σημείο. Ωστόσο, αν το κριτήριο είναι να παρεμποδιστεί προσωρινά η καθημερινότητα των ανθρώπων ή να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια και να αφαιρεθεί ο κίνδυνος για τη σωματική και την ακεραιότητα και τη ζωή των ανθρώπων που είναι εκεί, νομίζω ότι η ζυγαριά των δύο ενόμων αγαθών, των δύο κριτηρίων, είναι αποφασιστικά υπέρ της ενάρξεως και της ολοκλήρωσης των έργων με τη δυνατότερη λιγονόπληση στο συντομότερο χρόνο. Λέμε, κύριε Σκουλά, δηλαδή ότι μέσα σε ένα δίμηνο ότι τουλάχιστον το κυκλικό θα έχει γίνει, έτσι? Κυρία Δουλγεράκη, προτιμώ να ανακοινώνουμε τα επιτεύγματα παρά να τα μαντεύουμε. Ναι μωρέ, δίκιο έχετε εσείς, δεν λέω το αντίθετο και δεν είναι ο σκοπός αυτός να σας κάνω εγώ μάντι, αλλά επειδή είπατε πριν την κορύφωση της τουριστικής περίοδου και επειδή ξέρουμε ότι τέλος του Μάρτη ανοίγει ουσιαστικά και η τουριστική περίοδος αρχές του Απρίλη, γι' αυτό το λόγο και σας ρώτησα, κύριε Σκουλά, ότι ναι, μέσα στο επόμενο δίμηνο, είπατε το συντομότερο δυνατόν ωστόσο. Ναι, αντιλαμβανόμαστε την βία των ανθρώπων, την ανάγκη τους να είναι
σωστή με τους επισκέπτες που έρχονται, την οικονομική τους πρόοδο. Τα αντιλαμβανόμαστε όλα αυτά και σας λέω, ήδη νιώθουμε άβολα, διότι ενώ είμαστε έτοιμοι από τα Χριστούγεννα ως υπηρεσία, ως Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, ενώ είμαστε έτοιμοι από τα Χριστούγεννα για να ξεκινήσουμε εκεί τις εργασίες, γραφειοκρατικές διαδικασίες πέραν της αρμοδιότητάς μας μας έχουν μέχρι σήμερα εκτός πεδίου. Είναι λίγο δύσπεπτο αυτό, ξεκάθαρα. Και βέβαια είναι δύσπεπτο, διότι η γραφειοκρατία είναι έργο των ανθρώπων και των υπηρεσιών και των υπογραφών και των μελετών και των υπαλλήλων και όλα τα υπόλοιπα. Δεν μαζεύω την ευθύνη κανενός. Έχουν όλοι μαζί την ευθύνη έτσι όπως κινούνται τα πράγματα. Η γραφειοκρατία είναι έργο των ανθρώπων. Σε ό,τι έχει να κάνει με το βόρειο οδικό άξονα, ενημέρωση για τον κόσμο ο οποίος μετακινείται, έχουμε πει ότι σταδιακά θα γίνονται αυτές οι εργασίες. Τώρα είσαστε στο κομμάτι, βεβαιότατα μιλάμε για ένα έργο που έχει μήκος παρέμβασης στα 8 χιλιόμετρα, το πάτε σταδιακά για κομμάτι μέχρι τα Ελληνοπεράματα, ναι. Μέχρι το τη ΔΕΗ, λίγο πριν την Παντάνασα. Θα πηγαίνει σταδιακά κομμάτι-κομμάτι και από τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας, έτσι. Κοιτάξτε, κυρία Δουλγεράκη, έχουμε δύο εταιρείες που έχουν αυτό το έργο. Η μία εγκαταστάθη τώρα στον κόμβο της Γεωφύλου, δεν θα γινόταν να γίνεται ταυτόχρονα εξάλλου. Η μία εγκατεστάθη τώρα στον κόμβο της Γιοφυρού για να κάνει το πρώτο χιλιόμετρο, το οποίο θα είναι και το πιο δύσκολο από πλευράς κυκλοφορίας. Θα το κάνει μέσα στο Μάρτιο, που δεν έχουμε τουριστική κίνηση, που δεν έχουμε ένταση κυκλοφορίας στην περιοχή, προκειμένου ο κόμβος, ο οποίος θα χρειαστεί και νυχτερινές εργασίες, να μην κλείσει παρά μόνο νύχτα και να μην ενοχληθούν οι ανθρώποι οι οποίοι χρησιμοποιούν το βόρειο οδικό άξονα. Αφότου φύγουμε στο πρώτο χιλιόμετρο του ΒΟΑΚ από τη Γιόφυρο προς Λινοπεράματα, το οποίο έχουμε και αποκλείσει την αριστερή λωρίδα και εκτελούνται ήδη εργασίες εκεί, αφότου λοιπόν ολοκληρωθεί το πρώτο χιλιόμετρο, ενδεχομένως να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα της ΔΕΗ στο Κοκκίνι Χάνι, τα έργα υπογειοποιήσεων, και η εταιρεία, σύμφωνα με τον προγραμματισμό πάντα και με κάθε επιφύλαξη, θα μεταφερθεί για να κάνει το κομμάτι της παλιάς Εθνικής Οδού από το Αρίνα έως και τις Γούρνες, μέσα στον οικισμό του Κοκκίνι Χάνι. Αυτός είναι ο προγραμματισμός. Επειδή δεν μπορούμε όλους τους προηγούμενους μήνες να κάνουμε εκείνο το έργο λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΧ εκεί πέρα και στη συνέχεια των υπογειοποιήσεων της ΔΕΗ στον ίδιο οικισμό του Κοκκίνι Χάνι, αναμένουμε την ολοκλήρωση των εργασιών της ΔΕΗ για να μεταβούμε εντός Μαρτίου σε εκείνο το έργο. Μάλιστα. Η συνέχεια τώρα, μετά το Κοκκίνι Χάνι, ναι, θεωρητικά πάντα μιλώντας, αλλά αυτός είναι ο προγραμματισμός. Η συνέχεια θα είναι από το σημείο της Γιοφύρου που θα έχουμε σταματήσει και θα έχουμε ολοκληρώσει το ζώρικο κομμάτι, όπως λέμε σε εισαγωγικά, προχωράει η ευθεία προς Γάζη και Ελληνοπεράματα μέχρι να μας το επιτρέψουν οι συνθήκες του τουρισμού και της κυκλοφοριακής μη όχλησης. Αυτός είναι ο σχεδιασμός μας. Την ίδια στιγμή από αύριο εγκαθίσταται η άλλη εταιρεία, είναι ενιαίο έργο, 16,5 εκατομμύρια είναι ο προϋπολογισμός του, βελτιώσει την παλαιά και νέα εθνική οδό της Κρήτης. Από την άλλη λοιπόν εγκαθίσταται αύριο στην Σκαλέτα, ναι, στο κομμάτι ανάμεσα Σκαλέτα και Κόμβος Σαμαρίου, η άλλη εργολήπτρια εταιρεία, η οποία θα εκτελέσει ακριβώς τα ίδια οδικά έργα σε αυτό το κομμάτι των 11 χιλιομέτρων στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Μάλιστα. Τις προηγούμενες μέρες ολοκληρώσαμε δύο επικίνδυνα σημεία. Το ένα είναι μετά τη γέφυρα του Παλαιοκάστρου, περίπου 300 μέτρα, και το άλλο είναι στον κόμβο του Φόδελε. Ήταν κατεστραμμένα σημεία του ΒΟΑΚ, τα οποία αποκαταστήσαμε με νέα αντιολισθηρή άσφαλτου, προκειμένου να αυξήσουμε την οδική ασφάλεια και να εξαλείψουμε την επικινδυνότητα, προστατεύοντας την ζωή, τη σωματική ακεραιότητα και την ποιότητα της καθημερινότητας των πολιτών
που χρησιμοποιούν αυτά τα σημεία του βόρειου οδικού άξονα. Ωραία. Κυρία Δουλγεράκη. Κύριε Σκούλα, κρατάμε τις πληροφορίες για να ξέρουν και οι οδηγοί, οι χρήστες του οδικού δικτύου, ποια είναι τα δεδομένα που έχουμε και τι ισχύει από σήμερα, αύριο και πάει λέγοντας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα από τον 984.